Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, οι διεργασίες και οι συσκέψεις για το σχέδιο Αθηνά, το οποίο πλήττει ανεπανόρθωτα το πιο ζωτικό κομμάτι του ΤΕΙ Καβάλας, τα δύο τμήματα πληροφορικής. Στη σημερινή σύγκλιτο του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος συμμετείχε ο βουλευτής Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης, όπου συζήτησε με το σώμα την πρόταση του ΤΕΙ για το σχέδιο. Εκεί που καταλήγουν όλοι εκτός των φοιτητών είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει τμήμα πληροφορικής στην Καβάλα, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την πρόταση του Αθηνά 1 που προέβλεπε τη δημιουργία τμήματος μηχανικών πληροφορικής στο ΤΕΙ Καβάλας. Ότι στο πρώτο σχέδιο προβλέπεται ένα τμήμα μηχανικών πληροφορικής, το οποίο συνέθεται και τα δύο τμήματα πληροφορικής τα οποία έχει το Ίδρυμα. Δυστυχώς υπήρξαν αστοχίες και διαφωνίες μεταξύ των τμήματων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Αθηνά 2, στο οποίο ουσιαστικά το ΤΕΙ Καβάλας απογυμνώνεται από το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής. Η ΜΕΝ διαχείριση πληροφοριών βρίσκεται ως κατεύθυνση στο τμήμα δίκης επιχειρήσεων, το ΔΕ τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής καταλήγει στο τμήμα ηλεκτρολογίας μετά από 6 χρόνια. Θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι δυσμενής. Οφείλουμε να πούμε ότι, γιατί ακούγονται πάρα πολλά, και οφείλουμε να πούμε ότι οι βουλευτές είναι δίπλα μας, αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς πολεμάμε. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας ήταν πρόταση ακαδημαϊκής αριστείας. Είχαμε δύο καλά τμήματα, το κάθε ένα όμως από μόνο του δεν συνέθεται θύλακα αριστείας. Μας είπαν λοιπόν, ας ενώσουμε αυτά τα δύο τμήματα να γίνει ένας ισχυρός θύλακας αριστείας με μεγάλες υποδομές, με καλό προσωπικό, με δυνατή έρευνα. Και εμείς είπαμε όχι, δεν θέλουμε αυτό το θύλακα αριστείας, όχι εμείς ως διοίκηση, αλλά μεμονωμένα και αποσπασματικά και με άτσαλο τρόπο, μεμονωμένες φωνές και αποσπασματικές κινήσεις. Αυτό οδήγησε στο Αθηνά 2. Επομένως θα έλεγα ότι το κατά πόσον το Ίδρυμα υπηρετεί την αριστεία και υπηρετεί την ακαδημαϊκότητα δεν είναι δουλειά μόνο ενός τμήματος. Πάνω απ' όλα θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το ΤΕΙ Καβάλας είναι Ίδρυμα αριστείας και όποιος δεν ταιριάζει στην αριστεία δεν ταιριάζει μέσα στο δικό μας το Ίδρυμα. Οι βουλευτές λοιπόν αυτή τη στιγμή δίνουν άνισο αγώνα, άνιση μάχη για να καλύψουν μια αστοχία η οποία προήλθε από την κοινότητά μας. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, Πρόεδρε, και τη σύγκλητο. Ο Πρόεδρος με τις δηλώσεις που έκανε με κάλυψε. Εγώ σαν μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, καθώς και ο Γιώργος Καλαντής που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής, δίνουμε όντως αγώνα για να σταματήσουμε αυτό που με το σχέδιο Αθηνά 2 ήρθε στην επικαιρότητα. Είχαμε καταφέρει μαζί με το Προεδρείο να φτάσουμε με το σχέδιο Αθηνά 1 σε αυτά που είχαμε καταφέρει με το μηχανικών υπολογιστών. Έγιναν αυτά που έγιναν, άλλαξαν οι προτεραιότητες. Να ξέρετε ότι στην Αθήνα όλοι οι βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης συμφωνούν να καταργηθούν τμήματα, αλλά κανένας δεν συμφωνεί να καταργηθεί τμήμα στον τόπο του. Και γι' αυτόν τον λόγο γίνονται μεγάλες προσπάθειες από όλους μας να μείνουν τα τμήματα του ΤΕΙ όπως είναι και φυσικά να επανέλθουν στο αρχικό σχέδιο. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Είναι κρίσιμη δηλαδή η επόμενη εβδομάδα? Πιστεύω ότι είναι κρίσιμη. Γιατί δεν μας λέτε ποιοι μέσα από το ΤΕΙ δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα, να μας το πείτε καθαρά με όνομα και επίθετο? Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω. Κάλεσα και τους προϊσταμένους και τα μέλη και των δύο τμήματων στο γραφείο μου για να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τόπο έτσι ώστε να λειτουργήσει το νέο τμήμα μηχανικών πληροφορικής, το οποίο ρίστο παρόδο λειτουργεί με υφιξημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή έχουν και τα δικαιώματα του εργολήπτη μηχανικού και ωστόσο δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα κονσένσους μεταξύ των δύο τμήματων. Την ίδια στιγμή από το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών έγιναν κατά τη γνώμη μας αποσπασματικές και άστοχες κινήσεις σε μια κατεύθυνση τμήματων εφαρμοσμένης πληροφορικής στη διοίκηση και οικονομία. Να πω ότι υπάρχουν τέτοια τμήματα εφαρμοσμένης πληροφορικής στη διοίκηση και οικονομία. Υπήρχαν και στο Μεσολόγιο και αλλού, τα οποία εξ όσων φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας θέλει να τα εντάξει στο πλαίσιο των μηχανικών πληροφορικής.
το οποίο μηχανικών πληροφορικής ήταν με τρεις κατευθύνσεις. Το επαναλαμβάνω, με τρεις κατευθύνσεις. Δεν ήταν με μία, ήταν ένα γιγαντιαίο τμήμα. Θα είχε 15 μέλη του ΔΕΠ, θα είχε υποδομές οι οποίες ξεπερνούν τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ, θα είχε όλη την δυνατότητα να αναπτύξει υψηλή έρευνα υψηλών προδιαγραφών για όλη την Ανατολική Μακεδονία. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης μας προχτές διέθεσε στο ΤΕΙΚΑΒΑ, βέβαια αυτό διατίθεται προς την ΣΤΕΦ και προς το τμήμα ηλεκτρολογίας, το οποίο έχει τον επιστημονικό υπεύθυνο, ένα grid τύπου CERN 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχει εξοπλισμός 10 εκατομμυρίων ευρώ από πίσω. Θεωρούμε ότι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας χρειάζεται γενναιότητα για να το πει κανείς αυτό. Ήταν ποσοστή κατεύθυνση. Το ότι εμείς τη χαλάσαμε ήταν άλλο θέμα.